Πριν μπούμε στα θέματά μας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Κοντογιώργης. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Εκφράζουν μία αγωνία σήμερα όλες οι εφημερίδες. Έρχεται η Τρόικα. Μπορεί η Τρόικα να πει, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε μαζέψει λεφτά, δεν έχετε μαζέψει έσοδα, δεν πάτε καλά. Για ελάτε να δούμε και κάποιο πιθανό κούρεμα στις καταθέσεις. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, μπορεί η Τρόικα έχει θεσμικό ρόλο να κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Και εγώ θα σας πω αποκαταβολικά ότι είναι αδιανόητο να μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει κόμμα και πολιτικός στην Ελλάδα που θα πει στην Τρόικα έλα να αγγίξει τα Άγια των Αγίων που είναι η κατάθεση των Ελλήνων. Ο λόγος σε εσάς κύριε καθηγητά. Κύριε Αυτιά, θα ήθελα πάρα πολύ να αποδεχθώ και να αναγγείλω εγώ την ευτυχία των Ελλήνων ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα και δεν θα υπάρξουν άλλες εξελίξεις προς το χειρότερο. Όμως, σκέφτομαι και κάνω έναν απολογισμό του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα για να συνεκτιμήσω το τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα και όχι στις προσεχείς μέρες που θα έρθει η Τρόικα. Διότι αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι τόσα χρόνια μιλάμε για κρίση και μάλιστα για άβυσο, χωρίς να έχει αγγιχθεί στο παραμικρό το πολιτικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση και η νομοθεσία που θα επέτρεπαν και να μην γίνεται η κρεπάλη που συνεχίζει να γίνεται και η διαφθορά και το πολιτικό προσωπικό να επιδιώξει να ανακτήσει νομιμοποίηση, δηλαδή να πολιτεύεται προς το συμφέρον της κοινωνίας και να επιτρέψει σε αυτούς που θέλουν να επενδύσουν να οδηγηθούν στην επένδυση. Μάλιστα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι συνεχίζουν να παίζουν το ρόλο των δικαστών για να μην τους φύγει η πολιτική κατάσταση από τα χέρια, να κρατούν τα προνόμια που κρατούν διακομματικά και συγχρόνως να μην αγγίζουν τη δημόσια διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση σήμερα εμφανίζεται ότι αναδομείται με την περίφημη αξιολόγηση. Ποιος πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια αποτελεσματική και μη διαφθαρμένη δημόσια διοίκηση? Το ζητούμενο δεν είναι να διαπιστώσουμε, όπως πράγματι μπορούμε να διαπιστώσουμε, ότι οι Έλληνες πτυχιούχοι, η δημόσια διοίκηση δηλαδή αντιπροσωπεύει τον πιο υψηλό δείκτη πτυχιούχων και ξενογλώσσων στην Ευρώπη, μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων στην Ευρώπη, αλλά να αλλάξει η δομή. Ποιος θα πιστέψει ότι θα έρθει κανείς να επενδύσει όταν το πολιτικό σύστημα παρουσιάζει ως ρουσφέτη και μάλιστα διαχειρός πρωθυπουργού με τα δικά μου μέσα, λέει, με τις δικές μου επεμβάσεις κατόπιν ενεργειών μου έρχονται επενδύσεις. Μα αυτό είναι το ζητούμενο? Ή να λειτουργεί στον αυτόματο, δηλαδή να μην διέρχεται από τη διαπλοκή και τη διαφθορά η επενδυτική πολιτική, η επιχειρηματική δραστηριότητα? Να πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί και η διαφθορά είναι μεγάλη και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης είναι μηδενική. Έρχεται το επόμενο κούρεμα, το οποίο μας το έχουν αναγγείλει. Ποιος πιστεύει ότι τώρα που το δημόσιο το χρέος της Ελλάδας έχει γίνει δημόσιος δανεισμός εκ μέρους των ευρωπαϊκών χωρών, πρόκειται να μας δοθεί δωρεάν? Εκεί θα υπάρξει η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Εκεί θα ζητηθούν τα πάντα, διότι κούρεμα δωρεάν δεν γίνεται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Συνεπώς, να μην ελπίζουμε ότι με τις παρούσες συνθήκες εσωτερικά, το καθεστώς της εσωτερικής κατοχής την οποία υπόκειται η ελληνική κοινωνία και το καθεστώς της εξωτερικής κατοχής την οποία την έχουν υποβάλει, πρόκειται να έρθουν καλύτερες μέρες. Αυτό είναι το δυστυχώς πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το λέτε γιατί και εσείς ως Έλλην πολίτης έχετε δεχθεί το κούρεμα του μισθού, το κούρεμα της σύνταξης, τον πολλαπλασιασμό των φόρων, 10 έκτακτες εισφορές, 6 φορές πάνω η φόρη ακινήτων, 1470% πάνω ο φόρος των καυσίμων, 1.500.000 οι άνεργοι, 1.500.000 οι Έλληνες κάτω των 500 ευρώ, 82% πάνω τα συζήτια και όλα αυτά με μια αδιφάγω τάση της Τρόικας όλο να παίρνει. Καλά, δεν σώθηκε ακόμα αυτή η χώρα? Ακόμα δεν έχει σωθεί αυτή η χώρα με όλα αυτά? Ναι, διαπιστώνετε λοιπόν τα πράγματα πώς έχουν. Και αυτός που έχει εισόδημα 300 ευρώ φορολογείται στην Ελλάδα. Φορολογείται με άλλους τρόπους και ας μην φορολογείται από το εισόδημα που έχει.
Επομένως, τι κίνητρο έχει να παραμείνει σε αυτή τη χώρα? Η κοινωνία, επειδή είναι ιδιώτης όπως ξέρετε, ναι, έχει δύο τρόπους να αντιδράσει. Ή να εξεγερθεί ή να πάρει τα πόδια της και να φύγει. Αυτό που συμβαίνει δυστυχώς. Δεν έχουμε δει μεταξύ αυτών που εκφράζουν το πολιτικό προσωπικό έναν πολιτικό λόγο ο οποίος θα ανασυγκροτεί εκ βάθρων αυτό το λαϊλατικό πολιτικό σύστημα το οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα εδώ που έχει οδηγήσει. Μάλιστα, τώρα. Και λέω εγώ πολύ απλά, ναι, δεν φιλοδοξούν, δεν λέω να μείνουν στην ιστορία, αλλά να αποκτήσουν πολιτική ηγεμονία σε αυτή τη χώρα. Πώς θα την αποκτήσουν? Μέσα από τις χαριστικές παρουσίες και τα εύσημα που μας δίδουν οι διάφοροι Ευρωπαίοι, Τροϊκανοί και οποιοδήποτε. Μάλιστα. Σχέση με αυτή την κοινωνία και την ιστορία της δεν θα αποκαταστηθεί κάποτε από αυτή την πολιτική τάξη. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είστε απόλυτα... Βλέπουμε ότι το έχουν εξαγάγει και στην Κύπρο βεβαίως. Είστε απόλυτα σαφείς. Είναι κάτι. Ο κύριος Καπερνάρος εδώ, είναι ο κύριος Λαβαζάνης, είναι η κυρία Βόζεμπερκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες. Να πω κάτι. Πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε στα γεγονότα. Πρέπει να σας αφήσω κύριε Αυτιά όμως. Πρέπει να με αφήσετε. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Καπερνάρος. Γιατί έχω συνέδριο δυστυχώς. Κύριε καθηγήτα, ναι, ένα λεπτό. Εύχομαι καλή συζήτηση. Να συμπληρώσουμε ότι και στο καθηγητικό προσωπικό υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι υπεραμείνονται της Γερμανικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και λένε ότι είναι όλα καλώς καμωμένα όσα έγιναν προκειμένου να σωθεί η χώρα. Το λέω αυτό γιατί και στο καθηγητικό προσωπικό είναι πολλοί αυτοί οι συνάδελφοί σας που έχουν αντίθετη άποψη από εσάς. Κύριε Καπερνάρο, χωρίς τη διανόηση το πολιτικό προσωπικό δεν θα μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Έχει νομιμοποίηση και μάλιστα ιστορική νομιμοποίηση παράσχει η διανόηση στην Ελλάδα στο καθεστώς αυτό. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Δεν είναι άδολη από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι όσο η διαφθορά και η διαπλοκή μεγάλωνε από τη δεκαετία του 80, είχαμε ένα μεγάλο μέρος της διανόησης και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος της αριστερής διανόησης που ενοχοποιούσε την κοινωνία για αυτά τα οποία έκανε το κράτος. Έφταιγε η κοινωνία γιατί αυτή ήταν διεφθαρμένη και οδηγούσε τους πολιτικούς στη διαφθορά. Δεν είναι ότι υποχρέωναν την κοινωνία να λειτουργήσει μέσα σε ένα καθεστώς διαφθοράς, εάν ήθελε να υπάρξει ως απλός πολίτης οποιοδήποτε μέλος. Κυρία Βόζεμπερκ, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ένα λεπτό, κύριε Κοντογιώρη, κύριε Βόζεμπερκ. Κύριε, ναι, καθηγητά, σας εκτιμώ προσωπικά, αλλά δεν νομίζετε ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει? Δεν σας ακούω γιατί γίνεται θόρυβος, λίγο πιο δυνατά, κύριε Βόζεμπερκ. Λίγο πιο δυνατά. Έλεγα, κύριε καθηγητά, ότι κατά την άποψή μου ο κοινωνικός αυτοματισμός αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει. Εγώ άκουσα με πολύ προσοχή όσα καταγράψατε. Απ' την άλλη πλευρά όμως, όταν μιλάτε σε μια κοινωνία να σηκωθεί και να φύγει, να πάει πού? Έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε χρόνια, ως κοινωνία μιλώ. Και αν κάνετε ένα διαχωρισμό από τον πολιτικό κόσμο, ίσως δεν παρατηρείτε το φαινόμενο ότι ο πολιτικός κόσμος είναι αιρετός από την ίδια την κοινωνία. Η ίδια η κοινωνία επιλέγει μέσω των εκλογών τους εκπροσώπους της. Δεν είναι μια πραγματικότητα αυτό? Κυρία Βόζεμπερκ, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ δεν λέω στην κοινωνία να φύγει, λέω τι δυνατότητες έχει, τις προσφέρει αυτή η χώρα για να μείνει. Και όπως ξέρουμε, ακόμα και οι τριτοκοσμικές χώρες δραπετεύουν όταν υφίστανται ένα καθεστώς καταστολής και εξαθλίωσης. Διαπιστώνω. Τώρα, ως προς το αν εκλέγει η κοινωνία το πολιτικό προσωπικό, ναι, σας διαβεβαιώ πως όχι. Εάν το πολιτικό προσωπικό δεν έχει την έγκριση των μηχανισμών, από τις ηγεσίες των κομμάτων μέχρι πάρα πολλά άλλα, δεν υπάρχει στον πολιτικό χάρτη. Τώρα, σκεφτείτε, κύριε Κοντογιώργη, ένα λεπτό, γιατί πέσαμε σε ένα κοπέδιο θεωρητικών θέσεων. Μία μικρή φράση. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Εγώ θα υπερασπιστώ την άποψη τη δική μου. Η πολιτική τη δική τους. Όποιος διαγραφεί δεν υπάρχει στον πολιτικό χάρτη. Η κοινωνία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 3, 4, 5 κόμματα. Αυτή την δυνατότητα που αποτελεί και κατάφορη παραβίαση του συντάγματος, διότι καταργεί την ισότητα και το δικαίωμα του εκλέγεστε, η κοινωνία την δίνει κάθε φορά με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Κάθε κόμμα που έρχεται στην εξουσία κάνει τα ίδια. Μάλιστα. Επομένως δεν υπάρχει εκλογή, κύριε, και δεν υπάρχει ευθύνη της κοινωνίας για να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας, μία τελευταία δήλωση από εσάς. Κάθε φορά που έρχεται η Τρόικα, μας είπε ο πρόεδρος των εμπόρων, η οικονομία πάει 2,5 δις κάτω ο τζίρος στην αγορά. Κάθε φορά που έρχεται η Τρόικα, ή φόρο της ΔΕΗ ακούμε,
ή απολύσεις ή περικοπές μισθών, τώρα, από τη Δευτέρα το πρωί, από τη Δευτέρα το πριν έρθει η Τρόικα ακόμα, με βάση τον περσινό νόμο, κόβεται το οικογενειακό επίδομα, μείον 10% ο μισθός του Έλληνα. Και κόβονται και οι τριετίες. Δηλαδή γυμνός μισθός 586 ευρώ. Και θα αυξηθεί, λέει, αν η ανεργία πάει στο 10% που κατά Ρομπόλη, Σάβα Ρομπόλη, θα συμβεί αυτό το 2027. Ρωτώ λοιπόν, η Τρόικα μπορεί να βάλει χέρι στις ελληνικές καταθέσεις? Και επαναλαμβάνω, δεν διανοούμε, δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα υπάρξει χέρι Έλληνα πολιτικού που θα σηκώσει ψηλά μέσα στη Βουλή το χέρι του και θα πει ναι να κουρευτούν οι καταθέσεις των Ελλήνων. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Κύριε Αυτιά, τώρα όχι, αλλά όταν θα έρθει το κούρεμα, ναι, πιθανόν να το δείτε και να φανταστείτε ότι θα υπάρξει χέρι πολιτικού, εάν το ζητήσει η Τρόικα, που θα το κάνει αυτό. Μην αμφιβάλλετε. Εσείς το βλέπετε πιθανό αυτό? Εγώ, βεβαίως. Όταν θα έρθει όμως το νέο κούρεμα, εκεί θα είναι το κομβικό σημείο για αυτά τα νέα ζητήματα. Αλλά περιμένω κάτι. Κάποια πολιτική δύναμη ή, εν πάση περιπτώσει, όλοι μαζί να υπερβούν τον εαυτό τους και να πάνε μπροστά από τα γεγονότα, δηλαδή, και μπροστά από τις τρόικες. Τι να κάνουμε? Να δημιουργήσουν. Μα το έχουμε περιγράψει τόσες φορές, δεν μπορώ τώρα να σας το πω. Χρειάζεται όμως να βγουν μπροστά από την Τρόικα. Πρέπει να ανασυγκροτήσουμε τον εαυτό μας. Από την κορυφή έως την τελευταία βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης και της νομοθεσίας. Χωρίς να γίνει αυτό, χωρίς να βγούμε μπροστά από τα γεγονότα, μπροστά από την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, δεν υπάρχει διέξοδος. Παρά μόνο ο τρόπος που έχουμε μέχρι σήμερα. Να βυθίζουμε και το βυθό. Μάλιστα, να πηγαίνουμε στα χειρότερα. Είστε απόλυτα σαφείς. Το καταφέρανε και αυτό. Είναι ευχή και έκκληση προς την πολιτική τάξη. Δεν είναι απλώς κριτική. Μάλιστα. Αυτό σαφής. Πρέπει να αντιληφθούν. Απόλυτα σαφή. Δεν είμαι εγώ ανταγωνιστικός. Μάλιστα. Παρακαλώ. Τέλειωσε ο χρόνος σας. Πρέπει να πάτε στο συνέδριο. Πρέπει να σας αφήσω, δυστυχώς. Ναι, έχω ήδη καθυστερήσει. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ξέρετε, και να ευχαριστώ πολύ. Λένε ότι ο κορυφαίος του συνεδρίου μπαίνει τελευταίος μέσα. Οπότε αν έχετε κάνα πεντάλεπτο. Όχι, όχι.